Άνδρες της ασφάλειας και της αστυνομίας αυτή την ώρα βρίσκονται στο σημείο του σπιτιού, στη γειτονιά. Μας απομακρύνουν από τον χώρο του σπιτιού. Ακόμα δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας ζήτησαν πολύ άμεσα να απομακρυνθούμε από τον χώρο, να μείνει ελεύθερος ο δρόμος μπροστά από το σπίτι της οικογένειας. Μας ζητούν να απομακρυνθούν με κι άλλο. Ακόμα δεν μπορούμε να πληροφορηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξαφνικά, ενώ ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Ήρθαν άνδρες της ασφάλειας και άνδρες της ομάδας βίας. Αυτή την ώρα ένα αυτοκίνητο φτάνει μπροστά στην είσοδο του σπιτιού. Κάτι συμβαίνει. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα βγει. Κάτι συμβαίνει, είναι ολοφάνερο, ναι. Όπως λέει και η Γιώτα. Ναι, κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξαφνική και μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει κάποιος εντός Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Είναι πολύ μεγάλη ώρα. Κινητοποίηση της αστυνομίας. Είναι η μητέρα της. Συγγνώμη, είναι η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου. Είναι η Δήμητρα Πισπυρίγκου, αυτή που προσπαθεί κάτι να ανοίξει ψάχνουν, την σίγουρα. Πόρτα. Τη βλέπετε τώρα ζωντανά κάτι να ψάχνουν. Ξεκλειδώνει και να μπαίνει μέσα στο σπίτι μαζί με άνδρες της ασφάλειας. Υπάρχει και μια κυρία εκεί η οποία κρατάει κάποια έγγραφα. Προφανώς ίσως υπάρχει κάποια εντολή για. Για έρευνα. Για να ψάξει έρευνα. Μέσα στο σπίτι. Εμένα πάει σε δύο θέματα το μυαλό μου. Το ένα θα μπορούσε να είναι έρευνα εντός οικίας, που είναι το πιθανότερο σενάριο, έτσι. Μάλλον είναι κάτι τέτοιο. Το πιθανότερο σενάριο είναι η έρευνα εντός της οικίας. Το δεύτερο σενάριο είναι, δεν ξέρω, έχουν ακουστεί και στον αέρα ψευδείς ισχυρισμοί και καταγγελίες εναντίον της ελληνικής αστυνομίας, που διασύρουν την ελληνική αστυνομία. Έχει ακουστεί ότι έχει δαρεί ανηλαιώς η Ρούλα Πισπυρίγκου από διαστόματος της οικογένειάς της και δεν ξέρω αν σχετίζεται και με αυτό. Δηλαδή, μήπως πρέπει να δώσουν κάποια κατάθεση. Κυρίες, μπορεί αυτές. Να είναι στο πλαίσιο της κατάθεσης. Αλλά βλέπουμε. Το πιθανότερο είναι να γίνεται κάποια ενδελεχής έρευνα στην οικία. Να ή κάτι να έχει ζητηθεί. Μπορεί να έχει ζητηθεί και κάτι, να προσκομίσει η αδελφή της. Ήταν πολύ κοντά της, ένα πρόσωπο σε όλες τις στιγμές. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και δίπλα στο παιδάκι. Ήταν αυτό που βρήκε, η αδελφή της βρήκε νεκρή την Ήρυδα στο κρεβατάκι της. Για πες μας τώρα το ρεπορτάζ σου για το Μάνο Δασκαλάκη. Ο οποίος πρέπει να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, Τατιάνα, καθώς ξεκίνησε από την Πάτρα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του αλλά και με το οικογενειακό του περιβάλλον, γιατί το διασταυρώσαμε από δύο διαφορετικές πλευρές, ο Μάνος Δασκαλάκης μεταβαίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και αυτό γιατί, όπως μας είπε ο δικηγόρος του, αλλά και το πολύ στενό συγγενικό του πρόσωπο, για να παραλάβει τη δικογραφία από την Γαδά. Πώς θα παραλάβει. Από την Γαδά δεν μπορεί να παραλάβει καμία δικογραφία ο Μάνος Δασκαλάκης. Πώς να το επιτραπεί να την παραλάβει. Πρέπει να πάει στα δικαστήρια να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Στην ουσία, παράσταση λέγεται πλέον προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δηλαδή, στην ουσία να δηλώσει, για να το πω έτσι απλά δηλαδή, στον κόσμο, ότι στρέφεται, εναντίον της γυναίκας του. Απέναντι στο δικαστήριο στη γυναίκα του. Ότι στρέφεται εναντίον της γυναίκας του για να υπερασπίσει τα παιδιά του, καταλαβαίνω, τα χαμένα παιδιά του. Κάποιος δεν πρέπει να υπερασπίσει και αυτά τα παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι η μητέρα και η αδελφή στέκονται δίπλα στην κυρία Πισπυρίγκου. Άρα αυτά τα παιδιά ποιος θα τα υποστηρίξει στο δικαστήριο. Άρα για να πάρει τη δικογραφία θα πρέπει πρώτα να κάνει αυτή την κίνηση. Ακριβώς. Για να του επιτραπεί να πάρει ως πολιτική αγωγή. Εγώ είμαι παλιά, πολιτική αγωγή το λέω. Να παράσταση λοιπόν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι τεράστιο. Και όλοι οι δικηγόροι πολιτική αγωγή το λένε λοιπόν, γιατί είναι, να για να το καταλαβαίνουμε λοιπόν, όλοι. Να το να πούμε την απλά. Η αστυνομία δεν μπορεί να του δώσει καμία δικογραφία. Άρα αν όντως πηγαίνει στη Γαδά, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν ξέρω. Να σας πω πάντως ότι είναι μια πληροφορία που μου ήρθε τώρα ότι παρόν στο σπίτι μέσα είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια έρευνα διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι εδώ στην Πάτρα, στο σπίτι της οικογένειας. Τώρα, να επανέλθω στο θέμα του Μάνου Δασκαλάκη, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Το σπίτι μέσα ενδεχομένως να είναι και γεμάτο στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές από τις οποίες να έχουν γίνει αναζητήσεις. Ξέρουμε ότι τις έχουν πάρει το κινητό, το λάπτοπ κλπ. Μπορεί να υπάρχουν πολλές συσκευές. Μπορεί δεν είναι να πρέπει μόνο να το γίνει κινητό. Έρευνα για να δουν αν θα βρεθούν ουσίες, υπολείμματα ουσιών, υπολείμματα κεταμίνης.
Είναι ένα το σπίτι, είναι πηγή έρευνας για την αστυνομία. Και οι έρευνες συνεχίζονται, έτσι, δεν έχουν. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η έρευνα. Λογικό. Για συνέχεια, έχεις κάτι να μας προσθέσεις. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Λέω, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια έρευνα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να απομακρύνονται και διάφορα αντικείμενα μέσα από το σπίτι. Βλέπουμε κατοικίδια. Ναι, βλέπουμε ένα κλουβί στο οποίο μέσα υπήρχαν πουλιά. Κάποιες τσάντες βγαίνουν με την βοήθεια των ανθρώπων της ασφάλειας και προφανώς θα μεταφερθούν για εξέταση από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο σπίτι και τα οποία για κάποιο λόγο έχουν ενδιαφέρον για τις αρχές. Έχουν ενδιαφέρον προς εξέταση δηλαδή, προκειμένου να συλλέξουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέπουμε τώρα το κλουβί, στο οποίο μέσα υπάρχει και ένα πουλάκι μάλιστα, να φεύγει μαζί με τους άντρες της ασφάλειας. Θα έρθουν και άλλα πράγματα από ό,τι μας λένε, θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από το σπίτι, πράγματα που οι άντρες της ασφάλειας, οι αστυνομικοί, τα έμπειρα αυτά στελέχη γνωρίζουν ότι μπορεί να δώσουν στοιχεία που θα διευκολύνουν την έρευνα των αρχών. Μπαίνει και η κορδέλα τώρα, μας απαγορεύεται να προχωρήσουμε παραπέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο σπίτι βρίσκεται η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, η Δήμητρα Πισπυρίγκου, η οποία, να θυμίσουμε κιόλας, ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έμενε αρκετά συχνά μέσα στο σπίτι. Εξάλλου ήταν εκείνη που βρισκόταν μαζί με τη Ρούλα όταν έγινε η προσαγωγή της, η οποία αργότερα μετατράπηκε σε σύλληψη προχθές. Η Δήμητρα βρισκόταν μέσα με την αδερφή της, είχε μείνει εκεί. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς να κινηθεί στο σπίτι και θα διευκολύνει τις αρχές στο έργο της έρευνας. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω τώρα, το πουλάκι το έχουν βγάλει για να πάει είτε σε μια φιλοζωική είτε σε κάποιο σκηνικό πρόσωπο, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στο σπίτι να το φροντίζει κάζο. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι είναι και πιστήριο το καναρίνι, αλλά ίσως. Ορίστε. Για να το πάρει. Μα αν δεν μένει κανένα σε αυτό το σπίτι, κάποιο πρέπει να φροντίσει το ζώο του και να το αφήσουν να πεθάνει από την ασιτία. Γιατί όμως να γίνουν όλα αυτά παρουσία αστυνομικών? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, Ιάσονα, μπορείς λίγο να μας πεις, αν έχεις μάθει και από το ρεπορτάζ, είναι από την ασφάλεια εδώ στην Αθήνα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε αν είναι από την ασφάλεια. Θα προσπαθήσω λίγο να προσεγγίσω, αν και δεν μας επιτρέπεται αυτή καλά, την ώρα. Καλά, δεν θα σου δώσουν απάντηση να φτάσουμε. Αλλά τώρα για να υπάρχει και εισαγγελέας και να γίνονται έρευνες παρουσία εισαγγελέας, σίγουρα κάτι διερευνάτε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ενδελεχής έρευνα μέσα στο σπίτι που έμενε αυτή η οικογένεια. Μα είναι δυνατόν, εννοείται. Είναι βεβαίως μέσα η αδελφή. Αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτό το σπίτι θα γίνει φύλο και φτερό. Αυτό είναι σαφές. Ενδεχομένως να προκύψουν στοιχεία, πιστήρια. Ακριβώς υπάρχει, γι' αυτό και υπάρχει ο εισαγγελικός λειτουργός, για να μπορεί να καταγράφει όλα τα αντικείμενα, τι είναι το καθένα και στη συνέχεια αυτά να απομακρύνονται και να μεταφέρονται στο αυτοκίνητο όπου θα πάνε προς εξέταση. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Ήταν πολύ γρήγορη, θέλω να σας πω, η κίνηση της αστυνομίας. Η παρατηρητική Γιώτα Κυπούρου βλέπει τις πινακίδες του αυτοκινήτου ενδεχομένως να είναι αθηναϊκές πάντως. Είναι, οι πινακίδες του αυτοκινήτου είναι αχαϊκές. Είναι αχαϊκές. Είναι αχαϊκές. Είναι αλφαζήτα. Αλφαζήτα είναι αχαϊκές. Ωραία, άρα είναι από την ασφάλεια πατρών, γιατί έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό. Λοιπόν, άλλο να έχει στείλει εδώ, άλλο να έχει στείλει το ανθρωποκτονιόν που έχει αναλάβει την έρευνα, να γίνει έρευνα μέσα στο σπίτι, ενδελεχής κλπ. Τώρα η ασφάλεια πατρών, γιατί βρίσκεται εκεί μαζί με την αδελφή και παρουσία εισαγγελέα, δεν το γνωρίζουμε. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη, να πούμε, η κίνηση της αστυνομίας. Δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διαρροή, ούτε και η όποια κινητικότητα έξω από το σπίτι. Πάρα πολύ γρήγορα έφτασαν εδώ άνδρες της αστυνομίας, απομάκρυναν εμάς τους δημοσιογράφους. Δεν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα. Απομάκρυναν εμάς τους δημοσιογράφους από το σημείο και πολύ γρήγορα έφτασε το αυτοκίνητο που βλέπετε σταθμευμένο μπροστά στην πόρτα του σπιτιού. Με γρήγορες κινήσεις βγήκε έξω η Δήμητρα Πισπυρίγκου, έχοντας καλύψει το κεφάλι της με κουκούλα.
Επίσης, βιαστικά άνοιξε την πόρτα του σπιτιού απομακρύνοντας τα λουλούδια και τα καντιλάκια που βρίσκονται εκεί, πιο συγκεκριμένα τα πέταξε βιαστικά, δεν ήθελε να φάνηκε ότι ήταν εκνευρισμένοι από την παρουσία τους στην πόρτα και στη συνέχεια μαζί με τον εισαγγελικό λειτουργό και τους άνδρες της ασφάλειας μπήκε μέσα στο σπίτι. Είδαμε και νωρίτερα κάποια πράγματα να απομακρύνονται, ήταν το κλουβί με ένα μικρό πουλάκι μέσα και κάποιες τσάντες με αντικείμενα οι οποίες είναι αδιαφανείς, δεν μπορούσαμε να δούμε τι περιέχουν. Κάποιο μέσα. Πάπλωμα και κουβέρτες, σαν κάτι τέτοιο να φάνηκε από μακριά η άσονα. Και εμένα ο νους μου εκεί πήγε. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και κάτι εντελώς διαφορετικό και απλά η συσκευασία να μοιάζει με κάτι τέτοιο. Πάντως σίγουρα αυτά βλέπουμε... ψάχνουν και για άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι, φαίνεται. Για να κάθονται τόση ώρα εκεί δεν πήγαν μόνο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, γιατί αν ήταν να πάρουν κάτι και να φύγουν, θα είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και θέλω, Γιώτα, να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και την διπλανή πόρτα. Δηλαδή, όπως βλέπετε αυτή την ώρα το πλάνο σας, την αριστερή πόρτα. Είναι η πόρτα που οδηγεί στους δύο πάνω ορόφους. Αυτή η όροφη δεν είναι σε χρήση το τελευταίο διάστημα, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει και σε αυτούς τους ορόφους έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η όροφη, ιδιαίτερα ο δεύτερος όροφος, στον οποίο διέμενε η σπιτονοικοκυρά, η ιδιοκτήτρια δηλαδή του οικίματος, η οποία έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο του 2020. Που ενδεχομένως θα προχωρήσει και εκεί. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν αντικείμενα μέσα στο σπίτι και η οικογένεια είχε τα κλειδιά αυτού του σπιτιού. Ενδεχομένως και ο θάνατος της σπιτονοικοκυράς σε δεύτερο βαθμό να ερευνηθεί. Προς το παρόν η αστυνομία ασχολείται με τους θανάτους των παιδιών και οι επιστήμονες. Μένεις εκεί. Αν έχουμε στο κοντρόλ το πλάνο που μας περιέγραψε ο Ιάσονας και αν έχει προλάβει να το καταγράψει η καμερά μας, που πετάει τα καντιλάκια και τα λουλούδια η κυρία Δήμητρα Πισπυρίγκου από την είσοδο εκνευρισμένη, αν έχει καταγραφεί θα ήθελα να το προβάλλουμε. Αν έχει καταγραφεί. Αυτό είναι, μου λέτε. Κατά την είσοδο, είναι, μόλις μπαίνει είναι και ανοίγει την πόρτα. Για δώστε το μου, το έχουμε αυτό. Θα μου το δώσετε να το δω ή βλέπουμε τώρα τη ζωντανή εικόνα. Για να δούμε. Νάτι. Λοιπόν, είναι η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου. Ανοίγει την πόρτα. Η Δήμητρα, νομίζω. Πετάει, η κυρία Δήμητρα. Πετάει αυτό που μας περιέγραψες τώρα, το βλέπουμε, η άσονα. Πετάει τα λουλούδια με δύναμη κάτω. Τα λουλούδια που έχει αφήσει ο κόσμος για τα παιδιά. Είναι τα λουλούδια που έχει αφήσει ο απλός πολίτης έξω από το σπίτι για τα παιδιά. Τα πετάει με δύναμη κάτω στο πεζοδρόμιο, ενοχλημένη. Είχες απόλυτο δίκιο, έχει καταγραφεί στην κάμερα και μπαίνει μέσα με τους αστυνομικούς στο σπίτι.